Ένα ντέρμπι το οποίο έχει λείψει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Το βρίσκουμε στην Ευρωλίγκα. Τέτοια μάτσα έχουν πάντοτε ιδιαιτερότητες. Ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη τοποθέτηση για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Προφανώς, καθώς βρισκόμαστε προς την τελική ευθεία της Ευρωλίγκας, όλες οι ομάδες έχουν στόχους. Και αν κάποιες ομάδες δεν έχουν στόχους, η διοργάνωση είναι τόσο λαμπερή που κανείς δεν επιτρέπεται να είναι χαλαρός. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ και όχι τόσο στο ποιες είναι οι φανέλες και ποια είναι τα κλαμπ. Πού θα κριθεί αυτό το μάτς, ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να ελέγξει ο Ολυμπιακός ώστε να πάρει μια υπερπολίτιμη νίκη για εκείνον? Κοιτάξτε, σε αυτή την ερώτηση ποτέ δεν έχω απάντηση πού θα κριθεί ένα μάτς. Ένα μάτς μπάσκετ, επειδή είναι ένα άθλημα 140 κατοχών περίπου, δεν ξέρεις ποτέ πού θα κριθεί. Αυτό που εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε συνεπείς στην άμυνα όπως είμαστε, θεωρούμε, στα τελευταία παιχνίδια και να είμαστε ομαδικοί στην επίθεση. Αυτό θα κάνει πολλούς παίκτες να έχουν συμμετοχή στο παιχνίδι, θα κάνει πολλούς παίκτες να είναι συμμέτοχοι σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και φυσικά πρέπει να έχουμε περισσότερες κατοχές από τους αντίπαλους. Τώρα, πώς θα καταφέρουμε τις κατοχές είναι προφανές. Θέλουμε περισσότερα rebound, περισσότερα κλεψίματα, περισσότερα κοψίματα, όλα αυτά που είναι σημαντικά στο μπάσκετ. Στέκομαι σε αυτό που είπατε τώρα για την άμυνα. Από τη στιγμή που έχετε έρθει και προοδευτικά, ο Ολυμπιακός από μια ομάδα η οποία δεχόταν από 90 πόντους και πάνω, έχει μετατραπεί σε μια άκρος αμυντική ομάδα ξανά. Πώς το μεταφέρετε αυτό μέσα στο μυαλό των παικτών, πώς αλλάζει αυτό το κλιπ, ας πούμε, και ο Ολυμπιακός στα τρία τουλάχιστον τελευταία μάτς έχει επιδείξει εξαιρετική αμυντική λειτουργία? Καταρχήν υπογράψαμε κάποιους παίκτες που έχουν μια τέτοια έφεση. Δεύτερον, με την προπόνηση, ξέρετε, κάνουμε όπως κάνουν όλοι οι προπονητές, κάνουμε αμυντικές ασκήσεις, δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι και στο βίντεο και, και στην προπόνηση και προσπαθούμε, επειδή προφανώς καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που δεν αμύνεται καλά δεν μπορεί να έχει στόχους, προσπαθούμε να είμαστε και στις δύο πλευρές του γηπέδου αποτελεσματικοί. Έτσι έχουμε μια βελτίωση σημαντική, θεωρώ εγώ, αλλά θα έλεγα ότι τα τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει καλή άμυνα, τα τελευταία τρία, δεν είναι απόλυτος δείκτης. Πρέπει να περισσότερα παιχνίδια να δούμε για να δούμε αν είμαστε συνεπείς αμυντικά. Μιλήσατε και για τους νέους παίκτες που έχουν έρθει. Μακίσικ και Μπάιξ. Ποιος είναι ο βαθμός προσαρμογής τους, τι περισσότερο περιμένετε από εκείνους να δώσουν στην ομάδα? Δεν είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς. Καταρχήν είναι και ο Έλλης που ήρθε μαζί με εμάς. Ο Έλλης είναι περισσότερο καιρό εδώ και έχουμε δει ότι από την πρώτη μέρα μας βοηθάει. Ο Μακίσικ έχει περισσότερες μέρες από τον Μπάιξ, περίπου 12-13, και είναι πιο έτοιμος και όσον αφορά την αγωνιστική του κατάσταση αλλά και την προσαρμογή του. Και ο Μπάιξ λιγότερες. Ξέρετε, τα παιδιά που γυρίζουν από την Κίνα είχαν μια μεγάλη διακοπή εκεί και το πρωτάθλημά τους έχει πολλές ιδιομορφίες και θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Γενικά όμως πιστεύω ότι είναι καλοί παίκτες όλοι και δουλεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Ποια είναι η κατάσταση του Νικολά Μιλουτίνοφ, γιατί φαντάζομαι ότι αλλιώς θα σχεδιάσετε, ας πούμε, κάποια πράγματα με την παρουσία του και αλλιώς θα είναι χωρίς εκείνον? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα παίξει το παιχνίδι. Δεν έχει κάνει προπόνηση και δεν θα παίξει. Δεν είναι έτοιμος δυστυχώς από το διάστρεμα που τον ταλαιπώρησε. Και έτσι μοιραία ένας σημαντικός παίκτης για μας ήταν έξω. Σας άκουσα ερχόμενος να λέτε για αυτό το δίκτυο που έχει μπει περιμετρικά. Σε κανέναν δεν αρέσει ομολογουμένως. Ένα μήνυμα γενικότερα προς τον κόσμο που αναμένεται να γεμίσει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καταρχήν, εγώ είχα συνηθίσει γιατί έχω να δω δίκτυο τουλάχιστον 7 χρόνια. Και γι' αυτό μου φάνηκε έτσι περίεργο. Αλλά στο παρελθόν φυσικά έχω ζήσει. Κοιτάξτε, κανείς από τη δικιά μας ομάδα, τους προπονητές, τους παίκτες, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο από το μπάσκετ. Εμείς θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στο μπάσκετ. Το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο, να το χαρεί ο κόσμος. Δεν χωρούν πια αυτή η τοξικότητα και αυτός ο διχασμός, κατά τη δική μου άποψη, δεν χωράει στο σπορ μας και δεν χωράει και στην ελληνική κοινωνία έτσι όπως είναι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι, ο καλύτερος θα κερδίσει. Ελπίζουμε να είμαστε εμείς και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι ότι εντάξει, με τον Παναθηναϊκό σίγουρα θα χαρούμε λίγο περισσότερο άμα κερδίσουμε και θα στεναχωρηθούμε λίγο περισσότερο άμα χάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Είναι τα παιχνίδια τόσο συνεχόμενα. Την Παρασκευή ξαναπέζουμε στην Τουρκία. Δεν μπορείς να επενδύεις συναισθηματικά παραπάνω σε ένα μάτς από αυτό που πρέπει.